Ξεκινάω λέγοντας συγχαρητήρια στους οπαδούς των Ιωαννίνων. Χάσαν 4-0 και χειροκροτούσαν τους παίκτες. Ναι. Πολύ ωραία εικόνα. Δεν ήταν για 4-0. Καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Πολύ εύστοχος όμως. Ήταν για νικητή ΠΑΟΚ, ναι, αλλά λες για την έκταση του σκορ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είχε πολύ ψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας. Ναι, αλλά ήταν και πολύ καλός. Καλύτερος. Η σκηνή στο τέλος την είδαμε και πριν στο βίντεο του μας επιμελήθηκε ο Νίκος Ζωάνης με τον κόσμο να χειροκροτάει για να ανταποδίδουν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο χειροκρότημα. Πολύ ωραία. Πολύ όμορφη στιγμή. Εντάξει, λογική υπό την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ έχει καταλαβαίνουν, κάνει αυτό το βλέπουν μπάλα και καταλαβαίνουν. Εκεί που πήγε να ανέβει τα Γιάννενα, υπήρχε ένας Κούρτιτς ο οποίος σούταρε μπάλα, πήγαινε out και την έφερε με το φάλτσο μέσα. Γενικά ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός ο ΠΑΟΚ. Και κομβικός ο Κούρτιτς. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός. Ναι. Πολύ καλός, με σιγουριά. Είδα κάτι το οποίο τόσο έντονα το είδα και στο παιχνίδι με τον Ιωνικό, παρόλο που έχασε. Παίζοντας ο Ζίβκοβιτς αριστερά, οι κάθετες μπαλιές του Ζίβκοβιτς είναι εντυπωσιακές. Όταν είναι ο Μουρκ δεξιά, ο Ζίβκοβιτς πάει αριστερά. Ναι, και είτε με το αριστερό είτε με το δεξί, βγάζει κάθετες μπαλιές μέσα στην περιοχή τον οποιοδήποτε παίχτη, συνήθως τον Σίντγκλεϊ, ο οποίος με εντυπωσιάζει τα τελευταία μάτς. Όταν προωθείται από τη θέση του αριστερού μπακ. Είναι καταπληκτικός. Πάντως τώρα αυτό που λες είναι ένα ωραίο. Είναι ωραία κουβέντα. Γιατί το ζήτημα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι ότι όταν παίζουν μαζί ο Μουρκ και ο Ζίβκοβιτς, αναγκαστικά πηγαίνει ο Μουρκ από τη δεξιά πλευρά και ο Ζίβκοβιτς πηγαίνει από την αριστερή πλευρά. Κάποιοι λένε ότι θυσιάζεται ο Σέρβος για μια να χαρά τα πάει ο Ζίβκοβιτς από τα Μουρκ. Το Μουρκ δεν το βλέπω σε καλό φεγγάρι τα τελευταία μάτσα. Σε αυτό το παιχνίδι έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Και δικαίως έγινε αλλαγή. Κοιτώντας δηλαδή και τα νούμερα. Εγώ το λέω ότι θυσιάζεται ο Ζίβκοβιτς υπό την έννοια ότι του αρέσει πάρα πολύ να παίζει από τα δεξιά και να συγκλίνει με το ανάποδο πόδι αριστερά. Κατάλαβα τι θες. Και εγώ λέω ότι όταν παίζει αριστερά, είτε με το αριστερό είτε με το δεξί, και με στον Ιωνικό και με στα Γιάννενα, δημιουργεί φάσεις. Ένας καλός παίκτης μπορεί να δημιουργήσει φάσεις από παντού. Πάντως, σύμπτωση, πάνω σε αυτό που λέμε, σύμπτωση ή όχι, στο παιχνίδι με τη Λαμία. Και στο παιχνίδι με τον Παζιάννα, ακριβώς το ίδιο Μούρκα από τα δεξιά, Ζίβκοβιτς από τα αριστερά. Σε αυτό το μάτς η διαφορά είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο, σε όλο το πρώτο ημίχρονο, δεν κουνήθηκε καθόλου ένας από τη δεξιά πλευρά και ο άλλος από την αριστερή. Ενώ στο παιχνίδι με τη Λαμία, κάποια στιγμή είχαν αλλάξει και πλευρές. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο, εδώ ο Λουτσέσκου τους κράτησε όπως τους άρχισε, σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Έτσι συμβαίνει συνεχώς, σπάνια αλλάζει. Ο Μούρκ, εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο το λέω γιατί στο πρώτο ημίχρονο με τη Λαμία αλλάξαν οι πλευρές. Οι δυο τους για κάνα τέταρτο. Αλλά κυρίως ήταν ο Μούρκ από τα δεξιά. Ένα σχόλιο θέλω για το εξής. Ο ΠΑΟΚ προήλθε από ένα διάστημα στο οποίο είχε τρεις αγώνες με τρεις ερείτες. Στα παιχνίδια δηλαδή με τον Ατρόμητο, τον Άρη και τον Ιωνικό. Επιστρέφει με τρία σερή μάτς τώρα, στα οποία νικά αν βάλουμε μέσα και το παιχνίδι της Ευρώπης. Λίνκολ, Λαμία και Ζωσιμάδες. Εκεί που συναντά βέβαια τον Μπας Γιάννα μαζί του συγκάτοικο στην τρίτη θέση. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Κλείσανε μαζί τον πρώτο γύρο. Και εκεί που κάνει και την πιο πιστική εμφάνιση που είναι με τον Γιάννα. Πιστεύεις ότι είναι. Οι άλλες δύο δεν είναι το ίδιο καλές. Πιστεύεις ότι είναι κομμάτι αντίδρασης. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο δρομολογεί και δείχνει αντίδραση ΠΑΟΚ. Ότι άφησε πίσω του αυτό το κακό διάστημα. Θα φανεί αυτό. Αλλά είχε πολύ καλή εικόνα ο ΠΑΟΚ. Είχε σιγουριά στις μεταβιβάσεις και πολύ καλή εικόνα. Ερώτηση δεύτερη. Και αρχίζει και βρίσκει γκολ από χαφ. 8 γκολ, ωραία. 8 γκολ ο Κούρτιτς. Εκεί ήθελα να πάω. 8-5. 8-5 έχει ο Ζίβκοβιτς. 8 γκολ συνολικά ο Κούρτιτς. Στη σεζόν. 7 στο πρωτάθλημα. Σωστά. Συν ένα στο κύπελλο. 5 και 2 προχθές αυτά. Ο Ζίβκοβιτς είναι στα 5. Ο Άκπομ ανέβηκε και αυτό στα 5. Μιλάμε τώρα για συνολικά γκολ στη σεζόν. Είναι καλό να σκοράρουν οι χαφ. Αλλά είναι καλό να σκοράρει τόσο πολύ ο Κούρτιτς και να έχει τέτοια διαφορά από ο Σφιντέρς και η Άκπομ. Είναι, θέλω να πω, πρόβλημα επιθετικό στον ΠΑΟΚ. Το είπαμε αυτό, το ότι λείπει ένας σεντερφόρ, ο οποίος συνήθως πρέπει να έχει τα παραπάνω γκολ σε μια ομάδα. Φαντάσου να με αυτά τα γκολ στα χαφ, να έχεις και έναν επιθετικό, ο οποίος θα σου είχε 8, 9, 10 γκολ. Θα κάνει διαφορά και βαθμολογική. Για τον Πάσχα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο του λείπουν και φάνηκε ότι του λείπουν Περέα και Καραχάλιος, δύο παίχτες που ήταν τιμωρημένοι και αναγκαστικά εκτός. Σωστά. Προσπάθησε να γυρίσει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά έπεσε πάνω σε ένα πολύ εύστοχο ΠΑΟΚ που του κόβε τα πόδια μόλις πήγαινε να αντιδράσει. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που φάγηκε και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο, το πάλευε. Ναι. Δεν σταμάτησε να αντιδρά ο Παζιάννα. Αλλά έπεσε σε ένα πολύ καλό ΠΑΟΚ. Πολύ καλά στημένο ΠΑΟΚ. Και με ένα Μιτάι που έκανε πολύ ωραίο παιχνίδι από πίσω.
με κάθετες πάσεις δυνατές. Με 60% ποσοστό κατοχής μπάλας πήγαινε ο ΠΑΟΚ από τις 8 ή 5 τελικές στην αιστεία και από τις 5 τελικές οι 4 γκολ. Τα 4 goal. Είναι γκολ, ναι. Βέβαια το ένα πέναλτι, αλλά θέλω να πω. Το πέναλτι το κερδίζεις. Εντάξει, οκ, okay, αλλά λέω για το βαθμό αποτελεσματικότητας. Expected goals. 1-14 για τον ΠΑΟΚ και 0,85 για τον Πάσης. Διαφορά. Όχι μεγάλη διαφορά. Ναι, ακόμα 14 και ακρίβεια πάσης, βάλε... αλλά και τις πάσες, ναι, ναι, ναι. Τις true πάσες που βλέπετε. True πάσες είναι οι πάσες οι οποίες βγαίνουν πίσω από την άμυνα. Ναι. Ακρίβεια πάσες το 91% είναι πάρα πολύ καλό ποσοστό για οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Και όπως θα δούμε και πιο κάτω, αυτό εξηγείται από τις επιδόσεις των παιχτών του στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Το expected goals είναι 1-14, παράδειγμα, με τον ΠΑΟΚ να βάζει 4 γκολ. Δεν μπορεί να πεις ότι περιμένεις γκολ από το σου του Κουρτίτς το δεύτερο, με τόσα σώματα μπροστά. Δηλαδή, αν έπρεπε το μηχάνημα εκείνη την ώρα expected goals από εκείνη την θέση, θα σου είχε 0,2. Ότι δεν το περιμένω να πει μέσα. Ναι. Ο Κούρτιτς κάνει τόσο ωραία το πλασέ, με τέτοιο φάλτσο, η μπάλα βγαίνει, επιστρέφει και μπαίνει μέσα. Δεν προλάβε καν, ενώ είναι κοντά στη γωνία ο Λοντίγκιν, δεν προλάβε καν να αντιδράσει. Και το βλέπουμε και στη 3D ανάλυση αυτό που λες. Ίσως εδώ ένα κομμάτι του εφηδιασμού να έχει να κάνει και με τον Ζιβκοβίτς που δεν επιλέγει τον Λίρατζι που προωθείται. Δεν ξέρω, θα μου πεις εσύ. Και εδώ η πάσα στον Κούρτιτς, ο οποίος από τα 22 μέτρα με την μπάλα να παίρνει ταχύτητα 92 χιλιόμετρα, χωρίς να είναι ευθύβολο. Γιατί βάζει και. Είναι πλασέ. Βάζει και μπράβο, για να πάρει και για τα πλασέ. Είναι μπάλα. Πάρα πολύ δυνατό. Αλλά κοίτα από αυτό το πλάνο. Κοίτα το φάλτσο που παίρνει η μπάλα. Το φάλτσο και τον κόσμο, και τον κόσμο που είναι μπροστά στο Λοντίγκιν. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν είναι expected goals, το κάνει γκολ ο Κούρτιτς. Εδώ διαλύει τη στατιστική ο Κούρτιτς. Δηλαδή τη διαλύει τη στατιστική του expected goals. Γι' αυτό βλέπουμε και ένα 14 αντί να βλέπουμε. Ναι. 2 ή 2,5. Αυτό ήταν χάρισμα του. Έχει να κάνει με το χάρισμα του Κούρτιτς στο πλασέ. Δεν είναι μια καθαρή ευκαιρία. Ο Κούρτιτς είναι για δεύτερη αγωνιστική σκοράρι. Είχε σκοράρι και στο παιχνίδι με τη Λαμία. Είναι ο ένας από τους μέσους του ΠΑΟΚ που κουβαλάνε πράγματα. Ναι, έχει, ναι, δίπλα του σε αυτό το παιχνίδι τον Τσιγκάρα και μπροστά τον Αουγκούστο. Πολύ καλός Τσιγκάρας. Τσιγκάρας ο οποίος δεν έχανε την μπάλα νομίζω ποτέ. Εδώ τον φωτίζουμε. Είναι εκεί για να δώσει την εύκολη πάσα όταν χρειάζεται στο συμπαίκτη και είναι εκεί και για να προωθήσει το παιχνίδι ή να αλλάξει πλευρά ανάπτυξης. Δηλαδή υπάρχει τώρα 2 αμυντικά χαφ στον ΠΑΟΚ, σε αυτό το μάτς. Ο ένας έβαλε γκολ και ο άλλος δεν την έχανε ποτέ. Το τέλειο. Ο Τσιγκάρας αυτό που πρέπει μία πάσα να έκανε λάθος. Μία πάσα έκανε λάθος σε όλο το μάτς. Σε όλο το μάτς. Ναι. Βέβαια μπορεί να έρθει πάντα αυτή η αένα η συζήτηση ότι μπορεί να έρθει να σου πει κάποιος μα οι πάσες του είναι κοντινές. Πώς να είναι τόσο. Πώς να κάνει λάθος. Αν έχεις 2 αμυντικά χάφ, ο ένας δεν χάνει ποτέ και ο άλλος βάζει την γκολ και δημιουργεί, είναι ό,τι καλύτερο. Πάντως αλλά φαίνεται με Σβάμπ στον πάγκο. Ο Σβάμπ έμεινε σε αυτό το παιχνίδι στον πάγκο. Yeah. Ο Τσιγκάρας επιλέγεται για δεύτερο σερί παιχνίδι στην αρχική δεκάδα, όπως και ο Λίρατζης. Οι δύο νεροί για τους οποίους έγινε αρκετή κουβέντα στον ΠΑΟΚ όλο αυτό το διάστημα, υπό την έννοια γιατί να παίζει και να παίρνει τις ευκαιρίες ο Ροντρίγκο ή ο Τέιλορ, αν τις είχε πάρει ο Λίρατζης αυτές τις ευκαιρίες, μήπως θα είχε περισσότερο. Θα είχε πάρει ρυθμό ή ο Τσιγκάρας αντίστοιχα με τις ευκαιρίες και τις συμμετοχές στον Εσίτη, αλλά δεν το παίζουμε προπονητές, ούτε είμαστε εμείς προπονητές. Σωστά και μπορεί να. Όχι μπορεί, σίγουρα θα υπήρχε μια εντολή να πάμε να χτυπήσουμε από το Λίρατζι που είναι πιο άπειρος από δεξιά, γιατί η θέση των Ιωαννίνων 90% γινόταν από αριστερά. Ναι. Δηλαδή πάνω στο Λίρατζι. Δεν νομίζω ότι βγάλαν κάτι από αυτό. Ναι, εκεί φόρτωσε πάρα πολύ την αριστερή. 90% και 10% από δεξιά. Με πείσμα και Γκαρντάφσκι, παρά το γεγονός ότι από τα δεξιά είναι και ο Σάλιακας που και αυτός είναι ένας πλάγιος μπακ που προωθείται. Ναι, έχουμε πει τα καλύτερα για τον Σάλιακα. Αλλά μπροστά ήταν πήγε ο Ταγιάννα, πήγανε από αριστερά. Ταγιάννα συνήθως παίζουν με Σάλιακα από δεξιά. Ναι. Λόγω του Σάλιακα. Ναι. Σε αυτό το μάτς πήγαν να χτυπήσουν στο μυαλό του απειρία ή αδυναμία του Λίρατζι, δεν έπιασε. Έτσι φάνηκε. Έτσι φάνηκε και έτσι ήταν, ναι. Πάμε να δούμε τους παίχτες, αυτό που σας λέγαμε λίγο πριν, τους παίχτες από την πλευρά του ΠΑΟΚ, το σχεδόν τέλειο Τσιγκάρα. Έκανε 51 πάσεις και 50 σωστές, κάτι εξωπραγματικό ο Τσιγκάρας, έτσι. Ασύλυτο. Δηλαδή, κανένας Τσάβι, κανένας Μπουσκέτς. Δηλαδή από διαστροφή θα έπρεπε να βρεις, ας πούμε, θα έπρεπε να βρεις τη λάθος πάσα, αλλά πού να την. Επίσης 71 είναι οι ενέργειες που έχει κάνει, που έχει εμπλακεί, μονομαχίες, αράουτ, τα πάντα. Οπουδήποτε έχει και 79%, οτιδήποτε πάνω από 60, όπου διαβάζουμε ενέργειες, οτιδήποτε πάνω από 60 είναι πολύ υψηλό νούμερο. Είχε 79% ποσοστό πετυχημένων ενεργειών, ας πούμε. Πολλό δε μάλλον τώρα το 97 του Κούρτιτς. Κούρτιτς, 97 ο Κούρτιτς ενέργειες. Το 86 είναι το σημαντικό. Όχι το 97. Θα μπορούσε να είναι 97 και το ποσοστό να ήταν 40. Ναι. Είναι 86 όμως. Η πάση σε 91% του Κούρτιτς.
Νομίζω ότι από αυτήν την κάρτα φαίνεται ξεκάθαρα ο ρόλος των δύο παιχνών. Ναι, και πάμε και στον Αγκούστο που είναι ο πιο χαφ από τους υπόλοιπους Ζίβκοβιτς και Μούργκ, που και αυτός παίζει στο 88% πετυχημένες πάσεις και 72% πετυχημένες ενέργειες. Άρα μια τριάδα αμέσως η οποία έχει. Το λέω αυτό, συγγνώμη λίγο Γιάννη, γιατί ο Ζίβκοβιτς θα πάρει το ρίσκο να κάνει και την πάσα η οποία δεν θα βγει, οπότε τα ποσοστά του μπορεί να πέσουν, γι' αυτό και λιγότερο έχει την μπάλα γιατί είναι πιο μπροστά στην επίθεση. Αλλά και το 84 πολύ καλό νούμερο. Και αν μπορούμε λίγο ακόμη να την κρατήσουμε την προηγούμενη κάρτα, ναι. γιατί φαίνεται το γιατί γίνεται αλλαγή ο Μούργκ στο ημίχρονο. Ναι, δεν ήταν καλός ο Μούργκ και με γυμνό μάτι φαινόταν, δεν χρειάζεται να δούμε τα νούμερα και ήταν πολύ σωστή αλλαγή του και έβαλε το Μπίσεσβαρ, το είδαμε μετά και στα νούμερα. Ωραία, αυτό 16 φορές μόνο, 16 πάσεις όλο το πρώτο ημίχρονο.